Χρήστος Κογιάς εδώ, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα όπως είδατε έχουμε προπόνηση με τον κύριο Θάνο Αλιμπάκη. Αρχικά κάναμε μια στάση από το μαγαζί του για να τον πάρουμε. Έχει ετοιμάσει ένα special pre-workout το οποίο δεν ξέρω τι έχει μέσα, είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί με πήρε τηλέφωνο και μου λέει δεν θα κοιμηθείς τρεις μέρες, θα σε κάνω κροτίδα. Οπότε πάμε να τον δούμε και να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει. Σκοτέ μου, τι λέει? Τι κάνετε? Καλά ρε πουλησί. Σου ετοιμάσεις το ρόφημα των πρωταθλητών να ψήσεις? Αυτό μπρο, μισή ώρα πριν την προπόνηση. Καλά, τέλος. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε? Καλά. Κύριε, όλα καλά? Τι έχεις εδώ? Αυτό είναι το διαολικό πρι. Θα το πιεις μετά και θα μου πεις. Εντάξει. Έτοιμος να πάω προπόνηση, θα πουστούμε. Πω, μάλλα, κάτσε εδώ. Κάτσε να δεις μετά πώς θα γίνουν, κάτσε να κάνω προπόνηση, ακόμη κρύος. Εδώ ο κύριος Θάνος Μάγκης μας έχει βάλει 1100 μιλιγκράμμ καφείνης μέσα μαζί με αργινίνες, κρεατίνες, βρώμες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει βάλει. Σιγά ρε μαλάκα, 1100 μιλιγκράμμ είναι, πώς κάνεις έτσι? Εγώ θα το πιω, δεν θα το πιω όλο, θα πιω μια καλή γουλιά και αυτό γιατί 6.30 ώρα το απόγευμα θέλουμε να κοιμηθούμε και το βράδυ. Τρεις μέρες άπνος ήταν. Για πριν την προπόνηση έχεις φάει προπονητικό ή με αυτό θα είσαι? Αν έχω φάει πριν την προπόνηση, έφαγα μπρο 2 ώρες πριν. Πάμε να το τσεκάρουμε. Pre-workout meal έτοιμο παιδιά. Όπως έχετε καταλάβει σήμερα έχουμε σκληροπυρηνική προπόνηση με Θάνο Αλιμπάκη, προπόνηση στήθους. Όπως ξέρετε εγώ είμαι αθλητής καλλισθενικής, δεν κάνω προπόνηση με αντιστάσεις. Είναι η πρώτη ίσως προπόνηση σε τόσο υψηλή ένταση με κιλά. Ανυπομονώ είναι η αλήθεια και φοβάμαι. Καθώς δεν είμαι συνδυσμένος σε τέτοιου είδους προπονήσεις είμαι σίγουρος ότι το στήθος μου θα είναι πιασμένο για το υπόλοιπο της εβδομάδας 1000%. Οπότε για να έχω όσο δυνατόν περισσότερη ενέργεια γίνεται, καλύτερη απόδοση και όσο δυνατόν καλύτερη ανάρρωση θα σας δείξω και το pre-workout και το post-workout meal μου. Έχουμε 200 γραμμάρια ρύζι τζάσμιν, 250 γραμμάρια μοσχαρίσιο φιλέτο ριμπάι, μισό αβοκάντο και μια τορτίγια για τα extra carbs. Τρώω ακριβώς 2 ώρες και 10 λεπτά πριν την έναρξη της προπόνησης. Και αυτό για να έχουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη πριν την προπόνηση, γεμίζοντας τις αποθήκες μας με γλυκογόνο για να πουσάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται στο workout. Τρώω αυτό και τα λέμε σε λίγο στην προπόνηση. Λοιπόν, μάγκες, έχουμε βρει ένα γυμναστήριο το οποίο θα μας επιτρέψει τα κλεφτά να κάνουμε την προπόνησή μας. Όπως σας είπα, θα πατήσουμε προπόνηση στήθους. Πάμε να ξεκινήσουμε ζέσταμα και συνέχεια να διαλύσουμε τα αυτά που δεν έχουμε. Δύο, πάμε. Ήρεμα, ήρεμα, δύο, ήρεμα. Τρεις, δούλευε, δούλευε. Τέσσερις, εδώ, πέντε. Μπράβο. Άλλες δύο, επτά, έτσι, αλλιά. Μπράβο. Λοιπόν, 140 κιλά. Εντάξει, δεν είναι αντικειμενικά. CK Power. Πάμε CK Power. Να δούμε τι κάνει My Protein. Πάμε! Δύο! Δώσε! Δώσε! Τρεις! Άλλη μία! Πάμε! Δώσε! Πάμε! Έτσι! Μάλα! Τι είναι αυτά! Με το ζόρι κουνιότανε! Μία! Πάμε! Δύο! Εκεί! Πάμε! 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 Τρεις! Δώσε! Τέσσερις! Άλλες δύο! Πάμε ρε! Άλλη μία! Πάμε! Εκεί! Δώσε! Έτσι! Πάμε ρε! Πάμε πίστη! Πάστο! Πάμε! Άλλο ένα! Του κάψω να πάμε! Πάμε ρε βγάλε! Τι είναι μαλάκα, θα σκιστεί! Κάτσε! Πρόσεχε! Να ρε, σφίξε μία! Σφίξε! Στο τέλος, στο τέλος, έχεις το δάχτυλο! Σφίξε! Όχι, κουτάτε και στάνε!
Netflix. Φτάνει. Μπαίνουμε, δάσκαλε. 15 εδώ. Ναι. Έτσι, 15 εκεί. Βυθίσεις. Θα τα δεις τώρα πώς το κάνουμε για να μάθω βυθίσεις. Εγώ δεν κάνω. Δεν ξέρω, δεν θα βγουν. Εντάξει, okay. Θα μαθήσεις κάνεις. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Εδώ όλα, αλλάξανε αυτά. Αυτά, αυτά. Pump! That's the pump, guys. That's the pump. Πάμε. Μπροστά, βέβαια. Έτσι. Μπράβο. Μπράβο. Έχεις εκεί, ε. Πρόβλημα. Πάμε. Λίξε λίγο γόνις. Εκεί. Κλείνε, κλείνε, μπροστά. Κλείνε, 2, έτσι. Κλείνε, 3, 12, 4. Τι λες ρε. Πάμε. 5. Πολλά κιλά έβαλα. Εκεί, 6. Άλλη μία, γαμί σου. 7, άλλη μία. Έτσι, άστα. Δεν νιώθω τα βυζάκια μου. Άρε τώρα. Πώς θέλω. Μάγκες, εγώ σε αυτά είμαι καλός, να ξέρετε. Ο Θάνος δεν ξέρω τι κάνει. Τόπ. Μέρα να κάνουμε δίχτυα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω. Τώρα είναι και δραματισμοί να ξέρεις έτσι με το σουέλα. Αλλά... Πώς πεις να δουλειάζεις. Ο σημείο έβαλε σε μέρα βυτίσεις τότε. Πότε. Εξάμε πού και έβαλες άνθρωπος. Έλα σ***. Άλλος να. Πάνω πάνω. Ζέτασε εδώ εγώ. Λοιπόν, μάγκες, μόλις τελειώσαμε θανατηφόρα προπόνηση στήθους του Θάνου Αλιμπάκη. Μας πήρε περίπου 25 λεπτά, φούλη ψηλή ένταση, 6 σετ ασκήσεων. Κλώτσο μπούνι να το μετρήσει. Ναι, ναι. Γράμμα. Αυτό είναι το νόημα, ρε φίλε. Πρέπει να φύγεις από το γυμναστήριο όταν φύγεις, να είσαι στο πικ σου. Ούτε πιο λίγο πρεσμένος, ούτε να κάνεις προπόνηση για να φλατάρεις, να το κάψεις. Να φύγεις στην κορυφή σου. Εγώ, μάγκες, μετά από πολύ καιρό. Δοκίμασα προπόνηση βάρη, εντάξει, το pump είναι απίστευτο, βάρη κάνω μόνο στα πόδια κανονικά. Ξέρω ότι περιμένετε να δείτε προπόνηση ποδιών με Θάνο Αλιμπάκη και Perry Body, εντάξει, ξέρω.
Θα έρθει, απλά είχαμε ένα θέμα πέρι, δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, κάτι του προέκυψε. Οπότε σας το κρατάμε για μελλοντικό βίντεο που θα είμαστε και πιο κομπλέ με lockdown, mockdown κ.ο.κ. Ναι, μα αφήνει ο κολοκορονοϊός. Ναι, ναι. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε εδώ πέρα, πάμε σπίτι για να σας δείξω μεταπροπονητικό γεύμα το οποίο θα πάρω. Τι να φάμε μετά. Κοτόπουλο ρύζι. Κοτόπουλο ρύζι. Υδατάνθρακα ρύζι. Υδατάνθρακα κοτόπουλο. Έχει κάνει το μυαλό μου, όλη μέρα στάβλω. Ευχαριστούμε για την προπόνηση, brother μου. Κάντε όλοι subscribe στο κανάλι του Θάνου, follow Instagram. Εγώ δεν λέω να κάνεις subscribe, έχει 8 φορές followers που έχω, οπότε ασχέστε. Δεν με τραγανούμε. Εντάξει, θα έχω βάλει όλα περιγραφή, τα λέμε σε λίγο σπίτι, μάγκες. Λοιπόν, έχει λίγη ώρα που ήρθα σπίτι, έχω κάνει το ντουζάκι μου, έφτιαξα να φάω 200 γραμμάρια ρύζι τζάσμιν και 2 μπούτια κοτόπουλο έχω βάλει από πάνω τσίλι σος και σος μουστάρδας. Ακολουθάω τις συμβουλές του Θάνου τουλάχιστον για σήμερα. Θα φάω ένα ακόμα γεύμα το οποίο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα βρώμη με 2 σκουπ πρωτεΐνης για να συμπληρώσω τα γραμμάρια πρωτεΐνης που θέλω μέσα στη μέρα. Το πρωί έφαγα 4 αυγά με μια τορτίγια, μισό αβοκάντο, μια φέτα γαλοπούλα και μια φέτα γκούντα. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να το μάθετε. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Ευελπιστώ ότι ανυπομονείτε για την προπόνηση ποδιών στην οποία εγώ δεν την περιμένω καθόλου, να ξέρετε. Δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι, γιατί πρώτον θα μας κάνει ο Πέρι, δεύτερον δεν είμαι συνηθισμένο σε τέτοια υψηλή ένταση. Εγώ οι προπονήσεις καλλιστενικής μου παίρνουν 2 ώρες, 2,5 ώρες και παίρνω ξεκούραση ανάμεσα σε κάθε σετ 5 με 7 λεπτά για να μπορώ να αποδώσω στο κάθε σετ λόγω του ότι είναι προπονήσεις δύναμης και με το βάρος του σώματος. Anyway, τρώω αυτό, θα κάνω λίγο δουλίτσα στον υπολογιστή. Σας κλείνω εδώ πέρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο για να το δει στον δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται. Subscribe, εννοείται, βαρέστε καμπάνα για να σε έρθει ειδοποιήσεις κατευθείαν μόλις ανεβάζω βίντεο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.